καθαρίστες τώρα πλέον από πέρσι, για να ενημερώσω και τον κόσμο, πλέον δεν ανήκουν στις σχολικές επιτροπές. Ανήκει στο δυναμικό προσωπικό του Δήμου. Φέτος μας στείλαν συγκεκριμένες ώρες, τις οποίες με συνεργασία με τον Πρόεδρο των Σχολικών Επιτροπών βγάλαμε τις πλήρες και τις μερικής απασχόλησης. Η πρόσληψη, η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι στο σύνολο των καθαριστών είναι 80, 32 πλήρης και 48 μερικής απασχόλησης. Έχει ξεκινήσει από σήμερα η προκήρυξη και λύγει στις 17 του Αυγούστου. Ώστε έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία ώστε να τελειώσει όλη αυτή τη διαδικασία στο τέλος Αυγούστου να έχουν τοποθετηθεί καθαρίστες για να είναι και έτοιμα τα σχολεία για την καινούργια σχολική χρονιά. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός λόγω των αναγκών από τον COVID που προκύπτουν ή ούτως ή άλλως? Κοιτάξτε, οι ανάγκες από πέρσι είδαμε ότι ήταν πιο πολύ αυξημένες. Πέρσι ήταν λίγο μικρότερος ο αριθμός, αλλά πήραμε επιπλέον. Και βάσει των εγγράφων που έχουν στείλει από τον Δήμο προς το Υπουργείο, είδαμε μια αυξητική δυναμική της πρόσληψης των ατόμων. Ευελπιστούμε να καλυφθούμε με τις ανάγκες των σχολείων και με την καλή συνεργασία των διευθυντών που υπάρχουν. Γιατί εδώ πέρα να μην κρύψουμε ότι η επάρκεια και η καλή καθαριότητα των σχολείων υπεύθυνη είναι ο κάθε διευθυντής, που θα μας κρίνει πώς καθαρίζει και αν είναι σε καλό στάδιο. Κύριε Πατερνέ, ενώ στις λειτουργίες και των σχολείων, κάποιες άλλες εργασίες που μπορεί να μην είναι στις δικές σας αρμοδιότητες, όπως καθαρισμοί στις αυλές, κάποιες επιστημιστικές εργασίες, ξέρετε πού βρισκόμαστε προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία? Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση, γιατί συνεργάζομαι και με τη διεύθυνση καθαριότητας που θα γίνουν οι χορτοκοπές και οι καθαρισμοί και των αυλών και των χωραφιών γύρω-γύρω. Ένα είναι αυτό το οποίο θα γίνει άμεσα. Και το άλλο είναι η καλή συνεργασία που έχω με την καθημερινότητα, τη διεύθυνση με τον κύριο Πελεύρη, που έχουμε δώσει στοιχεία ποια σχολεία χρειάζονται επιδιορθώσεις, ανάγκες βαψίματος, υδραυλικά, ηλεκτρικά, φωτισμό, οτιδήποτε είναι. Μέσα στο καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι, δεν μπορώ να πω ότι καλύπτανε όλες τις ανάγκες. Και βέβαια μέσα στη σχολική χρονιά θα συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο και εδώ να πω κιόλας ότι έχουμε ξεκινήσει από πέρσι και ντύνουμε σε εισαγωγικά τις αυλές. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στα νηπιαγωγεία με χλωτάπεδο, ο οποίος τον είχαμε βγάλει από το γήπεδο των Καρδαμήλων και θα συνεχιστεί και μέσα στο πάλι το χειμώνα. Πάλι να μοιράζουμε χλωτάπεδα από οποιοδήποτε γήπεδο βγει. Πάλι βέβαια με τις ανάγκες που μας έχουν δώσει οι ίδιοι διευθυντές τι χρειάζονται για τα σχολεία τους.